Πάμε τώρα να δούμε Βαγγέλη Καράλη, τον Νίκο Μαστοράκη και το ξέσπασμά του. Για πες μας, Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Νίκος Μαστοράκης πολλές φορές όταν μιλάει το κάνει και το κάνει με τρόπο που γίνεται θέμα συζήτησης. Έτσι λοιπόν ξέσπασε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο διαδίκτυο γράφοντας για τον Sky ότι έχει γίνει στην ουσία, όπως λέει και ο τίτλος μας, από Sky γίνεται Sky Turk. Αυτό λοιπόν λέει στην ανάρτηση που είχε κάνει ο Νίκος Μαστοράκης, είναι ενοχλημένοι οι άνθρωποι του Sky, μας έχουν πληροφορήσει, μετά όσα γράφει ο Νίκος Μαστοράκης, πάμε να δούμε το τι ακριβώς έχει γράψει και αυτό το ξέσπασμα και την επίθεση που κάνει στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου. Για δούμε. Απειλούν ότι θα σπάσουν τα πόδια του Τσίπρα, αυτό δα δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση, και εισβάλλουν με τρόπο νομότυπο αλλά ύποπτο στην ελληνική υποκουλτούρα. Αυτή που τουλάχιστον υπηρετήθηκε σωστά από τη Λάμψη, τώρα παραδίδεται στα τουρκικά σαπούνια και στα χέρια του ερντογανικού Ατσούν Ιλιτζαλί, που έφερε την άνοιξη των μετρήσεων και τον χειμώνα του χρέους στο Αλαφούζιο Ίδρυμα. Οικολογία, μαζί μπορούμε και άλλα προσωπία του Φαλήρου. Το νέο reality του Τούρκου παραγωγού θα παίζεται μεν στην ελληνική επικράτεια αλλά θα μαγνητοσκοπείται στην Κωνσταντινούπολη. Το χρέος του Sky μεγαλώνει, οι απλήρωτοι και ο Ατζούν ανάμεσά τους πληθαίνουν και δεν είμαστε μακριά από τη στιγμή που ο υπερπατριώτης, εθνικιστής και μαχητικός Sky του πορτοσαλτηρικού δόγματος θα γίνει τουρκική χωάνη προπαγάνδας. Μάλιστα. Μπράβο. Αυτά λοιπόν. Τα χώνει ο Νίκος Μαστοράκης. Καλά κάνει και τα χώνει. Πόσα χρόνια που παίζουν τουρκικά σύριαλ, τι κάνουμε. Πόσα καταπίνουμε. Πόσα λεφτά έχουν χάσει οι Έλληνες ηθοποιοί, κυρία μου. Αυτό είναι το θέμα. Πόσα χρήματα. Πολλές χιλιάδες ευρώ. Η παραγωγή, οι καμεραμέν, οι φωτιστές, οι σεναριογράφοι, ηθοποιοί, οι σκριπ, οι εργάτες, οι καφετζίδες, οι κουλουράδες, όλοι. Όλοι! Είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος. Δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται, είναι και αυτοί που δεν φαίνονται. Μάλιστα. Αφήνουν απλήρωτους, κύριε Καμπούρη, τους Έλληνες ηθοποιούς και όλο τον κόσμο που δουλεύει και εισάγουν όλη τη φτηνό κουλτούρα, την τουρκική και τα σενάρια τα γραμμένα στο γόνατο. Δεν είναι και φτηνά, είναι ακριβές παραγωγές. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Για όσους δεν ξέρουν. Οι τουρκικές παραγωγές είναι ακριβές. Ποιος σας πληρώνει, κύριε Καράλη μου, ξέρετε ποιος σας πληρώνει. Να σας πω ποιος σας πληρώνει. Ξέρετε ποιος σας πληρώνει. Ξέρετε ποιος σας πληρώνει. Ποιος σας πληρώνει τις τουρκικές παραγωγές, ξέρετε. Ποιος σας πληρώνει. Τα ελληνικά κανάλια. Όχι, μισό λεπτάκι. Η τουρκική παραγωγή για να γίνει ένα έργο. Ποιος το πληρώνει, ξέρετε. Ο Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, τα πληρώνει. Ο Ερντογάν τα πληρώνει. Αυτό είναι ξεφτύλα. Και τα πληρώνει λοιπόν ο Ερντογάν στη χώρα του για να γίνουν τα γυρίσματα, ώστε να προωθείται η Τουρκία. Σωστά. Σε όλο τον κόσμο, όπως ο τουρισμός, ο τουρισμός, έτσι. Και να περνάνε και τα μηνύματα που θέλουν συγκεκριμένα. Και γνωρίζω εγώ Έλληνα σκηνοθέτη, ο οποίος βρέθηκε άνεργος, ήταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη με τη γυναίκα του για, για πενθήμερο. Διακοπές δηλαδή. Ναι, βρήκε εκεί έναν άλλον Έλληνα. Συνάδελφό του λέει: ρε φίλε, τι κάνεις εδώ. Λέει: ήρθαμε εδώ πέρα, λέει, διακοπές για 5 μέρες. Σοβαρά, πού δουλεύεις τώρα, λέει: πουθενά. Πουθενά, εδώ χρήμα, λέει, δίνουν οι Τούρκοι. Και έκατσε ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος 8 μήνες, δεν γύρισε καν στην Ελλάδα να πάρει ρούχα. Του πληρώσε και αγόρασε εκεί πέρα ρούχα και νίκιασε και σπίτι στην Τουρκία. Έλεγε καλά που είχε κλειδεμπαρωμένο το σπίτι. Με την εντολή όμως ότι ήταν όλα τα έργα να περνάνε συγκεκριμένα μηνύματα υπέρ του Σουλτάνου, υπέρ της Τουρκίας και να αναδεικνύουν την Τουρκία. Εκεί λοιπόν τους σηματοδοτούσανε. Και εδώ και ώρες χάρισμα τα παίρνουν εδώ. Τσάμπα τα παίρνουν τα σύριαλ. Τσάμπα τα παίρνουν. Για ποιο λόγο? Τα χαρίζει ο Τούρκος για να διαφημίζεται η Τουρκία στην Ελλάδα. Οι ομορφιές που έχει η χώρα μας και τα νησιά που έχει, ωραία είναι και η Τουρκία, ωραία και η Κωνσταντινούπολη, αλλά σαν τα ελληνικά νησιά και την Ελλάδα. Μία είναι η Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Μία είναι η Ελλάδα. Όσα χρήματα και αν ρίξει ο Ερντογάν, όσα χρήματα ρίξει ο Ατζούν Αλιτζαλί. Για να μάθετε και κάτι άλλο, το μάθετε το κοινό σας, γιατί εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ. Πάμε σύντομα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Όταν γίνεται η πρώτη παραγωγή, πληρώνουν εκεί που γίνεται. Έξω, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πουλιέται πάρα πολύ φτηνά. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε τηλεθεάσεις. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός θα επιλέξει πατριώτες να τον κυβερνήσουν. Πάμε να δούμε τηλεθεάσεις, παρακαλώ.